Την ίδια ώρα που κάποιοι σύλλογοι γονέων είπαν όχι στην παραχώρηση σχολείων στα Προσφυγόπουλα, στην Αλεξανδρούπολη κάποιοι άλλοι γονείς αποφάσισαν να υποδεχτούν με αγάπη και ανθρωπισμό 4 Προσφυγόπουλα, ανοίγοντας ουσιαστικά τις πόρτες του δεύτερου ΕΠΑΛ για παιδιά από τη Συρία και το Αφγανιστάν, δίνοντάς τους το δικαίωμα στη μόρφωση. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονών και Κηδεμόνων του δεύτερου Επαγγελματικού Λυκείου Αλεξανδρούπολης αποφάσισε να υποδεχθεί και να καλωσορίσει στο σχολείο των παιδιών τους 4 Προσφυγόπουλες που βρίσκονται υπό την προστασία της ΆΡΣ. Στο πλευρό τους βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή η διεύθυνση και οι καθηγητές του σχολείου. Τα 4 κορίτσια βρίσκονται στην περιοχή χωρίς τους δικούς τους ανθρώπους. Θα απασχολούνται και θα περνούν δημιουργικά τις ώρες τους μέσα σε ένα ήρεμο και φιλικό σχολικό περιβάλλον. Παράλληλα, η Άρση δρομολογεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για να σμίξουν ξανά με τις οικογένειές τους. Όντως είναι 4 κορίτσια τα οποία φοιτούν στην πρώτη λυκείου. Αρχικά ήταν να έρθουν 6, αλλά τελικά είναι μόνο 4, γιατί ακριβώς γίνεται μια προσπάθεια επανένωσης με τις οικογένειές τους. Όπως και τα 4 κορίτσια που έχουν έρθει, υπάρχει πιθανότητα μέσα στη χρονιά να φύγουν, προκειμένου να βρεθούν ξανά κοντά στις οικογένειές τους και στους συγγενείς τους. Το κλίμα παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ όμορφο και θετικό. Όπως είπατε, και οι μαθητές και οι καθηγητές, αλλά και ο Σύλλογος Γονέων έχει αγκαλιάσει με τον καλύτερο τρόπο τα παιδιά αυτά. Και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Μπορώ να σας πω ότι πραγματικά είναι πιο τυπικά και πιο ευγενικά και από τα δικά μας. Η μόνη δυσκολία θα μπορούσα να πω είναι αυτή. Παρόλο που υποβλήθηκαν σε εντατικά μαθήματα ελληνικής γλώσσας όλο το καλοκαίρι, δεν μπορώ να πω ότι μιλούν πολύ ελληνικά, ούτε αγγλικά, ελάχιστα αγγλικά. Αλλά παρόλα αυτά γίνεται προσπάθεια και στις δύο αυτές γλώσσες και μπορούμε νομίζω και συνεννοούμαστε. Μαθήματα για τα Προσφυγόπουλα μετά τις 2 το μεσημέρι, δηλαδή αφού θα έχει ολοκληρωθεί το ορολόγιο πρόγραμμα των σχολείων, προανήγγειλε ο Υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης, διαμηνύοντας προς πάσα κατεύθυνση πως δεν συζητεί η πολιτεία ζητήματα δικαιωμάτων, ούτε υπάρχουν στην Ελλάδα εσωτερικά σύνορα. Δεν συζητεί η πολιτεία ζητήματα δικαιωμάτων, δεν τα θέτει υπό την κρίση κανενός. Θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα τα παιδιά, τα Προσφυγόπουλα να πάνε από τις 2 και μετά στα σχολεία και να κάνουν τα μαθήματά τους έως ότου μετά από αρκετούς μήνες ενταχθούν κανονικά στις τάξεις.